Γεια σα, παιδιά. Έχουμε κάποια θεματάκια σήμερα να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα, δύο-τρία στοιχεία του αγώνα που δεν ανέλυσα γιατί ήταν ήδη μεγάλο το βίντεο. Με αφορμή τα σχόλιά σα για Παλάσιος ότι δεν δίνει πολλέ πάσε, θα συμφωνήσω εν μέρη. Το πρώτο μισό πέρσι έπαιζε μόνο του όλη τη δεξιά πλευρά, καθώ οι οδηγίε του Ιωβάνοβιτ είναι σαφεί. Στι επιθέσει τη ομάδα, ο κότσιρα μένει τρίτο τόπερ. Έτσι, ο Παλάσιος έμαθε να παίζει μόνος του την πλευρά. Ατομικά ήταν καλός, η δεξιά πλευρά όμως είχε θέματα. Αυτά τα θέματα λύθηκαν με τον Κατσίνοβιτς που έπαιζε πιο δεξιά στο κέντρο, κοντά στον Αργεντίνο. Φέτος ισχύει το ίδιο πρόβλημα με πέρσι. Παρότι ο Κότσιρας ανεβαίνει περισσότερο, ο Παλάσιος εξακολουθεί να παίζει μόνος του την πλευρά. Το σύστημα με τα δύο εξάρια είναι περιττό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά και ο κουρμπέλη είναι περιττός για βασικός. Υπάρχει ο Πέρεθ που καλύπτει από την άμυνα ως το κέντρο, ο Τσέριν που πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο κομμάτι με έμφαση προς τα δεξιά και το Δεκάρι που πρέπει να ενώνει το χώρο του Τσέριν με την επίθεση. Με δύο εξάρια ο Πέρεθ παίρνει την πρώτη μπάλα και ο Κουρμπέλης μένει κοντά του να μαρκάρει. Επομένω, ο Τσέριν πρέπει να καλύψει διπλά στο γήπεδο και να ενώσει όλε τι γραμμέ κέντρο επίθεση και να βοηθήσει και δεξιά τον Παλάσιους. Ο Γκάνεα τώρα κρίνεται από μένα αυστηρά όχι για το κακό παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει καθώ έπαιζε πρώτη φορά με τον Βέρμπιτς, Δεν είναι δίδυμο Χουάν Καραϊτόρ, δεν έχουν συνοχή και επίση ο δεν βοηθούσε πολύ στα μαρκαρίσματα. Κρίνεται αυστηρά όμω για τι τρει παράλληλε πάσες που κατά τύχη δεν εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοι. Επίση, αν έπαιζε ακόμα στον Άρη και είχε προπονητή τον Μπούργκος και επέστρεφε με βόλ πλανέτη μπάλα από το κέντρο στον τερματοφύλακα, όπω έκανε προχθέ, ο Αργεντίνος πρώην προπονητής του Άρη θα του είχε κόψει την μπάλα. Τέλο, θα κλείσω με αυτό που κάπου διάβασα ότι ο Ιωβάναβιτς έχει backup του Μπερνάρτ στα Χάφ του ΝΑΙΤΟΡ. Παιδιά, όχι. Πρώτα πρέπει να δούμε αν μπορεί ο Βραζιλιάνος να ανταποκριθεί σαν χαφ. Ο Αϊτόρ δεν μπορεί. Έχω καταντήσει γραφικός με τον να λέω ότι ο Αϊτόρ έπαιζε εκεί όποτε χρειαζόταν, αλλά δεν είναι καλός. Δεν την ξέρει τη θέση. Όταν μπήκε ο Πέρεθ, βγήκε ο Βέρμπιτς και πήγε αριστερά ο Ισπανός. Είχε καταναλώσει όλες τις δυνάμεις του με το να τρέχει στο κέντρο δεξιά και αριστερά χωρίς ουσία. Όταν πήγε στη θέση του αριστερό εξτρέμ δεν είχε κουράγιο του να δώσει πάσα στο μισό μέτρο. Από μένα είναι όχι. Θέλουμε κανονικό χαφ. Οι μεταγραφέ έχουν αρκήσει εκνευριστικά πολύ. Λέω για χαφ πριν από τα παιχνίδια με τη Σλάβια. Επίση στηρίζω Γιωβάνοβιτ. Επομένω θα κρατήσω ουδέτερη στάση. Με το αν δεν παίζετε μπάλα. Το ταμπλό λέει 3 στα 3 και κρατάω μόνο αυτό σαν δεδομένο. Μπήκα στη διαδικασία να λύσω τα αίτια του αποκλεισμού, αλλά υπέπεσα σε πολλά αν. Επομένω, στάση ουδετερότητα γιατί και οι δύο πλευρέ έχουν τα δίκια του και δεν θέλω να μαλώνω με κανέναν. Για κάθε επικριτή που λέει αν με κεφαλαία είχε πάρει χαφ θα είχε περάσει τη Σλάβια, υπάρχουν υποστηρικτέ που λένε αν με κεφαλαία υπήρχε βαρ θα είχε περάσει και χωρί χαφ. Την άποψή μου την έχω πει στι 12 Οκτώου σε βίντεο και πιστεύω ότι είναι συνδυασμός όλων. Δεν θα παίξω με τα ποσοστά, όλα συνέβαλαν στον αποκλεισμό. Τώρα μιλάμε όμως για το πρωτάθλημα και η γκρίνια έχει πολύ λογική. Άλλο όμως γκρινιάζω για το καλό της ομάδας και άλλο θέλω να φάει τα μούτρα της για να επιβεβαιωθώ. Το εγώ ποτέ πάνω από τον Παναθηναϊκό. Και τέλος, τι σας έχω παιδιά, να το πάρει το ποτάμι. Μα τι άλλο, τον αγαπημένο σας τσέκα. Σύμφωνα με ερυθρόλευκα ρεπορτάζ, προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Επομένω, δεδομένα προτάθηκε σε Παναθηναϊκό, ίσω και Πάοκ. Η ΑΕΚ δεν ψάχνει παίκτη εκεί, οπότε την βγάζω απ' έξω. Σύμφωνα πάντα με αυτά τα ρεπορτάζ, ο παίκτη ζητούσε 2,5 συν πριν υπογραφή. Αλλά όσο περνάει ο καιρό, ρίχνει τι απαιτήσει του. Εδώ να πούμε ότι δεν έχει κλείσει το παράθυρο μεταγραφών για ελεύθερου στα μεγάλα πρωταθλήματα. Για την ιστορία τον έχουν απορρίψει Ιντερ, Λιψία, Εύερτον και Σπόρτινγκ. Υπάρχει ενδιαφέρον από Τουρκία. Έλα, τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια. Φυσικά η Τράμπζον Ενώ γνωρίζαμε ότι όσο περνούσε ο καιρό θα κοίταζε και προς Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα. Θέλετε τώρα να πάμε στα δεδομένα. Πρώτο δεδομένο. Ο Τσέκα πέρσι έπαιρνε 1.460.000 ευρώ. Αν ζητάει το ίδιο ποσό, μπορούμε να το καλύψουμε. Δεύτερο δεδομένο. Για να μην έχει κλείσει σε κάποια μεγάλη ομάδα, ακόμα έχει κάποιο κουσούρι. Μην τρομάζετε, ο άνθρωπο δεν έχει το παραμικρό τραυματισμό. Εικάζω όμω ότι αυτό το κουσούρι είναι η μανατζαρέι του. Τρίτο δεδομένο. Αν κοιτάξει τα λεφτά, θα πάει στη Μέση Ανατολή. Αν κοιτάξει την προοπτική, θα πάει Trabzon η οποία είχε 5,5 εκατομμύρια διαθέσιμα για Μασούρα ή Λιβάη Γκαρσία οπότε μπορεί να τον πληρώσει καλά ενώ πιστεύω ότι θα περιμένει ως το τέλος των μεταγραφών για Πορτογαλία που τελειώνουν αργά εκεί οι μεταγραφές ή ως τις 15-16 ενάτου που κλείνει η αγορά ελεύθερων στα τόπι πρωταθλήματα Τέταρτο δεδομένο αν μπορεί να τον κλείσει ο Ολυμπιακός μπορεί και ο Παναθηναϊκός εφόσον ξαναλέω το ποσό είναι στο 1,5 εκατομμύρια συν 300-400 χιλιάδες η εφορία. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω μια κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για τσέκα. Οι πιθανότητε θα ήταν μοιρασμένε. Η ομάδα του Πειραιά δεν έχει τίποτα παραπάνω να του προσφέρει, καθώς δεν μπορεί να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Το παράθυρο έχει κλείσει. Συνοψίζοντας, δεν δίνω πιθανότητες, αλλά θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πού θα κλείσει και ποιο ήταν το πρόβλημα που τον καθυστερούσε. Αυτά από μένα σήμερα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.